Ακονίζουν τα ξύφη τους τα κόμματα εν ώψη της αυριανής ολομέλειας της Βουλής, κατά την οποία θα ψηφίσουν επί δύο σχεδίων απόφασης. Ένα υπέρ της άμεσης δημοσιοποίησης της λίστας Γιορκάτζη και ένα υπέρ της δημοσιοποίησης κατόπιν επεξεργασίας από την Κεντρική Τράπεζα. Να δοθεί αμέσως στη δημοσιότητα η λίστα, επιπρόσθετα να διερευνηθούν μετά από την λίστα εάν υπάρχουν άλλα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα που έτυχαν είτε ευνοϊκής μεταχείρισης, πήραν χαριστικά δάνεια ή είχαν χαριστικές διαγραφές ή έχουν ακόμα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Λυπούμαι να παρατηρήσω ότι όλα αυτά τα τελευταία χρόνια εκείνο το οποίο επεκράτησε είναι ο λαϊκισμός. Αντί η σοβαρή εξέταση των θεμάτων, είναι η προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι εξηγήσεις των βουλευτών για τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκονται στη λίστα. Εδώ αυτό που ζητούσε η Επιτροπή Οικονομικών είναι την ευνοϊκή μεταχείριση πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων από το τραπεζικό σύστημα. Όσο αφορά, είμαι σίγουρη ότι οι 3.000 ευρώ της πιστωτικής μου κάρτας, η οποία πληρώνεται κανονικά, σίγουρα δεν είναι υπέτεια για την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος. Το συγκεκριμένο δάνειο είναι εξυπηρετούμενο κατά τον ουσιώδη χρόνο που αναφερόμαστε και πέραν από αυτό όλες οι δόσεις δίνονται ανελιπώς. Αν ανταποκριθεί η ασφαλιστική εταιρεία για να ξοφληθεί το υπόλοιπο του δανείου και δώσει σε μένα το υπόλοιπο ποσό, δηλώνω ότι από αυτά τα λεφτά που θα πάρω θα δώσω τις 5.000 στον αντικαρκυνικό σύνδεσμο εις μνήμη της γυναίκας μου. Σύμφωνα και με την έκθεση της Ad Hoc Επιτροπής, ΑΚΕΛ, ΔΥΚΟ και Κίνημα Αλληλεγγύη, που αθρηστικά έχουν 29 βουλευτές, περιλαμβανομένου του Προέδρου της Βουλής, τάσσονται υπέρ της δημοσιοποίησης μετά από επεξεργασία από την Κεντρική Τράπεζα. Ενώ ο Δημοκρατικός Συναγερμός, Οικολόγοι και ΕΛΑΜ